Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστροφή στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε ζωντανά μέσω Skype τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης στη Μαγνησία, τον Στέφανο τον Στεφάνου. Τον ευχαριστούμε θερμά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Κύριε Στεφάνο, τελικά φαίνεται ότι με το φιλοδόρημα στα γκαρσόνια και στους σερβιτόρους και στους delivery boys, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένα μεγάλο μέρος του κλάδου σας, ότι ίσως να πίστηκε η κυβέρνηση τουλάχιστον θα είναι αφορολόγητο μέχρι τα 300 ευρώ. Αλλά όταν το συζητάς με νεολαίους ειδικά, τι γίνεται? Φόρος και στο φιλοδόρημα. Καταρχήν μιλάμε για αυτό που περνάει από το πώς. Άρα δεν, πώς το λένε, δεν φορολογείς τους σερβιτόρους, φορολογείς τους καταστηματάρχες. Σωστά. Ένα το κρατούμενο. Και μετά αυτοί τα βρίσκουν μαζί τους. Εκεί ήταν η όλη η ιστορία, το αντιλαμβάνεστε, και αυτό ξεκίνησε τώρα τελευταία και αρχίζει και μεγαλώνει με την έννοια ότι πολλοί έτσι καταναλωτές πληρώνουν με κάρτα. Οπότε επειδή δεν έχουν πάνω τους χρήματα, δεν έχουν δηλαδή την κάρτα και 2 ευρώ ή 1 ευρώ ή μισό, όσο είναι να δώσουν τέλος πάντων, σου λέει θέλω να δώσει και κάτι για το παιδί που δουλεύει, για την κοπέλα που δουλεύει. Και εκεί ο καταστηματάρχης, σε μια συμφωνία που είχε κάνει με τους εργαζόμενους, αυτό το 1 ευρώ, το μισό ευρώ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι, έλεγε ότι στο τέλος, ας πούμε, επειδή ο σερβιτόρος το σημείωνε κατά κάποιο τρόπο, θα στα δώσω σε μετρητά. Αυτό βέβαια δεν συνέφερε τον καταστηματάρχη, αλλά εντάξει, δεν ήταν και λόγος για να μην το δεχτεί, λόγω ότι οι κάρτες, επαναλαμβάνω, κυκλοφορούσαν περισσότερο. Η κυβέρνηση ψάχνει να βρει χρήματα, όπως κάθε επιχείρηση. Επιχείρηση είναι και αυτή, προβληματική μάλιστα, και βρήκε αυτόν τον τρόπο ώστε να το φορολογήσει πάνω από 300 ευρώ. Βέβαια, τώρα γίνεται ένα μπέρδεμα. Τι να αναλύσουμε και τι να πούμε λογιστικά και σε μία Ελλάδα. Αυτό είναι ολόκληρος αλγόριθμος τώρα. Δηλαδή, δηλαδή, ξυπνάμε κάθε πρωί και βλέπουμε νόμους διάφορους, θα τα συζητήσουμε και σε λίγο. Έχουν προκύψει και άλλα προβλήματα, ή μπορεί να βλέπουμε ψάρια, ξέρω εγώ, στην παραλία μας πεθαμένα, ή δεν ξέρω τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε έτσι λίγο να ισορροπήσουμε. Τώρα, εγώ θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Και ασχολούμαστε με αυτό. Το οποίο το είχαμε πει την τελευταία φορά που είχαμε βγει, που τα είχαμε πει έτσι μαζί και το είχατε έτσι επισημάνει, ήταν τότε η περίοδος με τα ψάρια, αλλά φαίνεται ότι πήρε διαστάσεις. Πήγαν στη Μυλίνα τώρα οι άνθρωποι, εκεί είναι ζήτημα να μας σταύρωσαν πελάτη φέτος το καλοκαίρι από την κλιματική και βάζαν πρόστιμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κοιτάξτε τι έγινε, για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος, γιατί το ίδιο ισχύει και με το Δήμο. Δήμο Βόλου, δηλαδή είναι πολλά τα επίπεδα των προβλημάτων. Η κυβέρνηση, δεν ξέρω γιατί, από την ώρα που ψήφισε αυτό το νόμο για τα τραπεζοκαθίσματα, το οποίο και εμείς έχουμε κατηγορηθεί, γιατί δεν το γνωρίζετε? Βγαίνει στο ΦΕΚ. Αυτό ενδεχομένως μέσω της ΟΕΒΕ, μέσω της ΓΕΣΕΒΕ, μέσω της ΠΟΕΣΕ, να υπάρχει μια ενημέρωση. Βέβαια δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε έτσι είναι πάνω και κάνει κουμάντο, ότι για να ενημερωθεί ο κόσμος χρειάζεται ένας ανάλογος χρόνος. Δηλαδή, να σας δώσω, καταλάβετε, 11 Οκτωβρίου προχτές ψηφίστηκε ο νόμος όσον αφορά τα πρόστιμα που πέσανε εδώ στο Δήμο Βόλου. 11 του μηνός. Τι έλεγε μέχρι τώρα? Όλοι πληρώνουμε ένα μηνιάτικο στο Δήμο Βόλου, στον όλυβο, στον οργανισμό λιμένος. Αυτό γίνεται με το χρόνο. Ειδικά αυτοί που είναι στην παραλία, ναι, σωστά. Ναι. Το ίδιο γίνεται με το χρόνο, γιατί η παραλία και τα τραπεζοκαθίσματα χωρίζονται και στην παραλία. Έχεις και όλου και οργανισμό λιμένους και Δήμο Βόλου. Δηλαδή πληρώνεις 5-6 χιλιάρικα το χρόνο στον όλου και άλλα 5-6 χιλιάρικα στο Δήμο. Μιλάμε για λεφτά τώρα. Συν 5 χιλιάρικα το μήνα, συν πλήν, ξέρω εγώ, τα ενίκια. Δηλαδή πρέπει να πουλήσεις εκατομμύρια καφέδες. Τέλος πάντων. Και με όλα τα προβλήματα αυτά και τα λοιπά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η σεζόν δεν είναι 12 μήνες, δεν δουλεύει μια παραλία του Βόλου 12 μήνες. Θα δουλέψει όσο μπορεί παραπάνω, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και τις καλές μέρες και τις γιορτές. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τη Μυλίνα, και είναι και τα καλά νερά, δεν ήμουν η Μυλίνα. Ναι, έχω, ναι, μια συνάντηση, ναι, να ενημερώσω. Ναι. Θα κατέβουν 19 επιχειρηματίες από τη Μυλίνα και περίπου στους 10, ίσως και παραπάνω από τα καλά νερά, γιατί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει όλος ο παγασιτικός. Να πάμε λίγο, γιατί το ένα με το άλλο συγχέονται τα προβλήματα, όπως και του Δήμου που είπα πριν, αλλά το ένα ξεκινάει τον Ιούλιο και καταλήγει τώρα τον Οκτώβριο, που τα μαγαζιά ήταν κατεστραμμένα και σχεδόν κλεισμένα, γιατί ξαναπήγε η κτηματική.
Και τι κάνει αυτός ο νόμος? Λέει ότι αυτό που ήξερες μέχρι τώρα το καθεστώς, το ότι πληρώνεις αρχές του χρόνου τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά επειδή ανοίγεις τον Ιούνιο, επειδή ανοίγεις τον Μάιο, επειδή ανοίγεις τον Ιούλιο, γιατί η σεζόν είναι μικρή, πας και τον πληρώνεις τότε με μία ανοχή, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το νόμιμο και το σωστό, αλλά γινόταν μέχρι τόσα χρόνια. Αν εγώ με τον καινούριο νόμο έρθω και σε βρω για το οποιοδήποτε πρόβλημα, ναι, δεν με νοιάζει αν έχεις νεκρά ψάρια, δεν με νοιάζει αν έχεις πρόβλημα στο μαγαζιτικό, δεν έχεις πληρώσει, σε σκοτώνω. Μεταφορικά πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ? Σου παίρνω την άδεια τραπεζοκαθισμάτων και σε κλείνω και σε δίνω και τριπλάσιο πρόστιμο και δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, όπως το ακούμε αυτό, είναι όντως σε σκοτώνω επιχειρηματικά. Δηλαδή, με την έννοια ότι κάπως έτσι έχει κάνει αυτός ο νόμος και δεν φταίει η χτηματική ή ο Δήμος Βόλου ή ποιος, βέβαια, ο Δήμος Βόλου που έχει μια άλλη δυναμική, γιατί η χτηματική είναι μια υπηρεσία με κάποιους υπαλλήλους που ελέγχουν και ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει μια άλλη δυναμική και μπορεί έτσι λίγο με 2-3 τρόπους να το λύσουμε ή να βοηθήσει. Αλλά αυτός ο νόμος έρχεται και σου λέει ότι χτηματική πήγαινε εκεί και σκότωσε τους. Δεν τους έχω ενημερώσει καν. Να μου πεις τι να ενημερώσω, το αυτονόητο ότι έπρεπε να πληρώσει από αρχές του χρόνου? Αλλά μέχρι τώρα εμείς τι ζούσαμε? Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν πληρώσω εφορία αύριο που μπορώ να φάω ένα πρόστιμο, λέω ένα παράδειγμα, και την πληρώσω μετά από ένα μήνα, ή το ΙΚΑ μου, το ΕΦΚΑ, θα πρέπει να με κλείσουν την επιχείρηση? Κάπως έτσι εγώ το ακούω και γίνεται. 11 του μηνός ψηφίστηκε ο νόμος όσον αφορά τα πρόστιμα που πέσανε στους Δήμους. Γιατί το θέτω και αυτό, το έχετε ακούσει, το έχετε ενημερωθεί. Και μάλιστα να ρωτήσω και κάτι. Θέλω και τη γνώμη σας για το Δήμο το δικό σας εκεί. Δηλαδή, ισχύει το ίδιο πράγμα ή μόνο στο Βόλο και στη Μαγνησία ισχύουν όλα αυτά? Αυτό δεν το έχω ψάξει, η αλήθεια είναι. Θα το ψάξω όμως, μου δίνεται μια καλή αφορμή για να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ. Στο Δήμο Λάρισας δεν ισχύει, σε άλλους Δήμους δεν ισχύει? Δηλαδή, στη Μαγνησία που έχει καταστραφεί, ασχολείται όλη η Ελλάδα για τα τραπεζοκαθίσματα και τις ξαπλώστρες όλο τον τελευταίο χρόνο? Προφανώς, στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών που είναι παραλιακοί Δήμοι και έχουν και εκεί μπιτσόμπαρα, θα ίσχυε. Προφανές θα ίσχυε. Έτσι. Ναι, έχετε ακούσει κάτι εσείς κάπου αλλού? Γιατί μόνο η Μιλίνα φταίει, οι Αλικές, τα καλά νερά κλπ. Εγώ δεν έχω ακούσει, δηλαδή, κάπου στην Ελλάδα να ασχολείται ο κόσμος με... Τώρα πάμε... Και δεν θέλω να το δικαιολογήσω προς Θεού, αλλά δεν μπορείς όταν έχεις καθυστερήσει μια πληρωμή για μια συγκεκριμένη άδεια που την παίρνεις πάμπολα χρόνια, να λέμε σε κλείνω για 5 χρόνια. Προφανώς. Γιατί υπάρχει και η τροπολογία, και εκεί ψάχνουμε να βρούμε λίγο τη λύση, αν μου επιτρέπετε δευτερόλεπτα ακόμη, ότι η τροπολογία που συζητάγαμε και μαζί του Ιουλίου από την κυβέρνηση, για ποιο λόγο έγινε τροπολογία και βγήκε? Για να τροποποιήσει τον νόμο και να λέει ότι μπορείς, παράδειγμα, σαν επιχειρηματίας, ναι μεν δεν σου παίρνω πίσω το πρόστιμο, άντε υπάρχει εκεί μια δικαιολογία, έχει περάσει στην ΑΔΕ, πολύ ωραία, αλλά μπορείς όμως μέσω του Δήμου να πάρεις την άδειά σου κανονικά και του χρόνου να μην έχεις πρόβλημα. Όχι να κλείσεις για 5 χρόνια. Και εκεί λοιπόν που είπα Δήμο, οι Δήμοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Εντάξει, αυτό ξέρετε κάτι, έρχεται λίγο και στο θέμα της κοινωνικής ευαισθησίας που πρέπει ή δεν πρέπει να δείχνουν αυτές οι υπηρεσίες ή της αναλγησίας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, τη μέρα που έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά και βρωμάει ο τόπος από τα νεκρά ψάρια, όταν πας και κάνεις ελέγχους, δεν είναι και το καλύτερο timing. Δηλαδή, είναι λογικό αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κύριε Κολάτο, δεν φταίνε οι υπηρεσίες. Εγώ επαναλαμβάνω. Ναι. Εγώ να τους μαλώσω τους ελεγχτές. Mm. Να τους πω, ρε παιδιά, γιατί μου το κάνατε. Ωραία. Οι ελεγχτές όμως δέχονται εντολές. Παίρνουν εντολές, Προφανώς δεν φταίει ο υπάλληλος. Υπάρχει από πάνω κάποιο υπουργείο που σου λέει, ελεγχτή, αν δεν το κάνεις, μπορεί και να σε απολύσω ή να έχεις κάποιες συνέπειες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ο ελεγχτής μπορεί καλοπροαίρετα να πρέπει, σου πει... Πρέπει από πάνω, να υπάρχει η ευαισθησία. Όπως ανέφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα... Ανέφερα ένα παρόμοιο χαρακτηριστικό... Είναι σαν έναν αστυνομικό. Ναι, για πες. Συγγνώμη. Είναι σαν έναν αστυνομικό, ο οποίος δέχεται μια καταγγελία και πάει να σε ελέγξει. Όταν δέχεται καταγγελία, πρέπει να έρθει. Τέλος. Ναι. Αν δεν έρθει, αν σε βρει εσένα λογικά σωστό, γιατί την έκανε κάποιος που δεν είναι στα καλά του, παράδειγμα, εκεί μπορεί να παίξει λίγο και να πούμε, σου δίνω μια ανοχή, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αλλά κανονικά δεν πρέπει και εκεί, το κάνει ανθρώπινα. Κατανοητό. Αλλά δεν είναι το θέμα οι ελεγχτές, είναι το Υπουργείο
και το κάθε τι που βγαίνει σε, δύσκολες, σε δύσκολους καιρούς χωρίς ενημέρωση και δεν υπάρχει ανοχή ή τέλος πάντων σύσταση. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Λες και είμαστε η εστίαση, πρέπει να κλείσουν οι μισοί, σώνει και καλά. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πληρώνουν στην ώρα τους και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό, γιατί πρόβλημα υπάρχει γενικά. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Ιδιαίτερα οι καταστηματάρχες εστίασης Αλικές, αυτές τις περιοχές, ακριά, δεν ξέρω πού αλλού, που είχαν το μεγάλο πρόβλημα. Είχαν υπάρξει κάποιες δεσμεύσεις και από τον Περιφερειάρχη και από το Υφυπουργό Κρατικής Αρρωγής, το συντοπίτη τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα τουλάχιστον να κάλυψει χαμένο εισοδήματο. Πού βρίσκεται αυτό, το παρακολουθείτε? Ναι, μα το έχω αναλάβει και προσωπικά στη συνεργασία με την περιφέρεια, με την έννοια ότι είπαμε να μαζέψουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι κάποια χρήματα, λίγα χρήματα, νομίζω γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, που θα πάρουν επιχειρήσεις οι οποίες θα μαζεύουμε τους τζίρους του 22, γιατί το 23 έχει γίνει καταστροφή. Δηλαδή, σαν να λέμε ένα χρόνο πριν, απλά δεν πιάνεται το 23. Και του 24 που σε επιχειρήσεις όλο τον παγασιτικό, από τον Πτελέο μέχρι τη Μιλίνα. Θα είναι δηλαδή κάτι σαν ένα μίνι ανάσα, όπως ήταν παλιά, κάτι τέτοιο θα είναι? Ναι, δεν λέει, το ανάσα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το πούμε κάπως έτσι. Είπε ο Περιφερειάρχης να μαζέψουμε κάποια χαρτιά, γιατί δηλαδή είμαστε πόσοι, 100, 200, αυτές οι επιχειρήσεις που είναι εκεί. Να δούμε ποιες είναι πεσμένες, κάποιες δεν είναι. Να είναι οι 100, οι 50, δεν ξέρω, λέω ένα παράδειγμα, να τα πάμε αυτά τα χαρτιά πρόχειρα στο Υπουργείο και να πούμε αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, έχουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει η Περιφέρεια, παρακαλώ να μας επιτρέψετε με κάποιο τρόπο και μετά θα δοθούν και αυτά τα απαραίτητα στοιχεία που θα χρειαστούν νόμιμα για να τους δώσουμε αυτά τα χρήματα, έστω από 1.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ, όσα είναι να πάρουν αυτά τα καταστήματα που ανήκουν παραλιακά, ας το πούμε έτσι, στον παγασιτικό. Μάλιστα. Και τώρα με αφορμή την εκπομπή σας, να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει και επιχειρηματίες, γιατί τους ψάχνω κι εγώ, δεν είναι όλοι στο σύλλογο εγκεκραμένοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πάνω από 300, από 300, έχουμε φτάσει γύρω στους 400, αλλά τι γίνεται με όλα αυτά τα χρόνια, με τις πανδημίες, με τα προβλήματα, με τα λοιπά, δεν υπάρχει σωστή επανεκκίνηση. Δηλαδή θα πρέπει ένας Στέφανος Στεφάνου να παρατήσει τη δουλειά του και όσο μπορούμε όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ να χτυπάω πόρτα και να μιλάω για το Σύλλογο. Πρέπει λίγο και εμείς οι καταστηματάρχες να έρθουμε πιο κοντά στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος δεν είμαι εγώ, ο Σύλλογος είμαστε όλοι. Και αν μου επιτρέπετε και το τηλέφωνο να το πω έτσι για αυτούς που μας ακούνε, ειδικά για αυτή την περίπτωση που είπαμε πριν, 24-21-027-070, να επικοινωνήσουν μαζί μου και να έχουμε μια επαφή, να έχουμε μια δυναμική παραπάνω. Τώρα πέστε μου κάτι τελευταίο. Το συζητούσα και με την συνάδελφό σας εδώ στην Λάρισα, Αλμυριώτησα κατά άλλα, έτσι, την κυρία Μπαράτση. Η αύξηση η παγκόσμια στον καφέ πόσο επηρεάζει και το δικό σας τον τζίρο και πόσο και τα μαγαζιά σας? Κοιτάξτε, προσωπικά εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έχει ανεβεί ο καφές τον τελευταίο χρόνο. Και όχι μόνο ο καφές, έτσι είναι και τα συμπαραμαρτούντα, ζάχαρες, κακάο, όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι λόγω των προβλημάτων, των πλοίων που έρχονται κάτω από το Σουέζ και τα λοιπά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα λένε μάλλον τα μέσα, εμείς τα ακούμε και δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία ή δεν είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε αυξήσει τους καφέδες εκεί που το έχουμε ξανασυζητήσει από το 3,5 συν πλήν στο 4 συν πλήν, αναλόγως που τον ψωνίζει, ποια καφετέρια και τι σου παρέχει. Εδώ υπάρχουν καφετέρειες που σου παρέχουν κρουασάν, τυρόπιτες, δηλαδή μόνο η τυρόπιτα κάνει τόσο. Παράδειγμα λέω. Αυτό πρέπει να το βλέπει ο πελάτης. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η μικρή αύξηση μπορεί να γίνει γύρω στο 5-10%, που δεν είναι τίποτα, που θα έπρεπε να γίνει, όπως είπατε και εσείς, 30%, αλλά δεν γίνεται. Και γιατί μας βοηθάνε και οι εταιρείες, έχουν απορροφήσει, έχουν στόκ ενδεχομένως κάποιες ή περισσότερες. Εμείς προσπαθούμε λίγο να μην έχουμε ένα τρελό κέρδος από τον καφέ, απλά ένα μικρό, αλλά να το παίρνουμε από την ποσότητα που πουλάμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή είναι καλύτερα να βγάζεις 10 λεπτά, που λέει ο λόγος, να πουλάς 1.000 καφέδες, παρά να βγάζεις, ξέρω εγώ, 2 ευρώ και να πουλάς 100 ή 50.
Έτσι, αν το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα είναι λίγο ισορροπημένα. Βέβαια, ο πελάτης γκρινιάζει στο όλο πρόβλημα και στην όλη οικονομική κατάσταση της καθημερινότητας. Δηλαδή, όταν πάει να ξυπνήσει και ανεβαίνει το ρεύμα 200%, τα σούπερ μάρκετ 30-40-50% και ούτω καθεξής, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που έπινε στο τέλος ξεσπάει στον 10 καφέ. Καφέ ναι. τη βδομάδα, ναι. πίνει 2, 3, 4, 5 αναλόγως. Ναι, ναι, και τσίπουρο και ποτό και τα σχετικά. Και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Πρόεδρε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.